Παιδιά, γεια σας. Ναι, ναι, θα βρεθούμε επόμενη φορά. Ναι, ναι. Οκ. Okay. Oh, τέλος, τέλος το δωμάτιο. Είμαι κουρασμένη πολύ. Oh. Ποιος είπε να κάνει μήνυμα. Για να δούμε. Άντε. Ναι. Α, γεια σου, μαμά. Μόλις τέλειωσα τώρα το πρώτο μάθημα. Έχω... Τι πράγμα είναι αυτό. Μόλις τέλειωσα τώρα το πρώτο μάθημα. Από πού. Μέρια από τη Βενετία, ε. Ωραία, θα κάνουμε βιντεοκλήση επόμενη φορά, ε. Να σου πω. Μόλις έφυγαν 10 μαθητές και είναι η πρώτη μέρα. Ναι, τώρα περιμένω αυτός, ξέρεις. Ο πρώτος που έκανε εγγραφή, που ήρθε πρώτη χρονιά. Ναι, ναι. Το περιμένω σε μια ώρα. Ναι, ναι, έχω άνετα. Μπορώ να πιω ένα καφεντάκι, να κάτω με ήσυχη. Ναι, περίμενα ένα λεπτό. Ναι. Μαμά, έχει κάποιος στην πόρτα. Θα σε πάρω μετά, εντάξει. Οκ. Okay. Γεια! Φιλάκια και στον μπαμπά, ε! Πού είναι? Σούπερ μάρκετ. Εντάξει! Χαιρετίσματα! Φιλάκια, γεια! Μαμά! Έρχομαι! Καλημέρα σας! Καλημέρα! Δεν υπάρχει τάγκο που να το πω και να το πω. Δεν έπρεπε! Το ξέρω! Έχω δει την ταινία με τον Ροδόλφο Βαλεντίνο. Με συγχωρείτε που έρθει κανονής, όμως ανυπομονούσα τόσο πολύ. Κι εγώ! Κι εγώ έχω δει την ταινία του Ροδόλφο Βαλεντίνο. Θέλετε να κάνουμε ζέσταμα? Μην ανησυχείτε. Ήρθα εδώ τρέχοντας και είμαι εντάξει. Ωραία. Κάνουμε τα πρώτα βήματα. Λοιπόν, ένα, δύο. Είστε πολύ καλή δασκόλα. Όμως χορεύουμε χωρίς μουσική. Μα είναι το πρώτο μάθημα, πρέπει να πάτε να μάθετε βασικά βήματα. Ναι, μα η μουσική με εμπνέει. Θα μάθω καλύτερα. Εντάξει, θα πάω να βάλω τη μουσική. Θα βάλω αυτά που είχα βάλει η πρώτη φορά που ήρθατε που μου έχετε παίξει στο πιάνο, εντάξει. Thank you.
Ναι, μα η μουσική με εμπνέει. Θα μάθω καλύτερα. Ναι, το είδα. Πόσα χρόνια κάνετε ταγκό? Τέλεια, τώρα ναι. Πόσα χρόνια κάνετε ταγκό? Σήμερα είναι το πρώτο μάθημα. Ναι, ναι, φυγά. Όλο το μήνα κοίταζα μαθήματα στο ίντερνετ για να σας εντυπωσιάσω. Τα καταφέρατε μια χαρά, ε. Τώρα θα ετοιμάζω κάτι πιο δύσκολο για σας. Εντάξει. Όμως τώρα δυστυχώς πρέπει να φύγω. Όχι. Με συγχωρείτε, όμως δουλεύω απόψε. Θα παίξω πιάνο σε ένα πάρτι γενεθλίων. Μήπως θα θέλατε να έρθετε μαζί μου? Ναι! Αλλά τώρα με αυτό το φόρμα ταγκό, τώρα δεν είμαι προετοιμασμένη. Έτσι είστε υπέροχοι. Αλλά περιμένετε. Τώρα είστε τέλεια. Αφού εσείς, κύριε Πρίνς. Μπορείτε να μου μιλάτε στον ενικό, αν θέλετε. Εντάξει, Ρόμπερτ, και εσείς. Ωραία. Πάμε, Μιράντα. Ναι. Πρωινό στο κρεβάτι. Πρωινό στο κρεβάτι. Είσαι υπέροχη. Δεν πρόλαβα με εκτελέσσε να πάμε στο κρεβάτι. Εγώ έχω την τηλεφωνία σε αυτό. Ναι. Ξέρεις. Ναι, φυσικά. Επιτέλους, θες πανιευτήκαμε. Το 25 Μαρτίου, μέρα της ελευθερίας. Μετάνιωσες. Όχι, δεν το μετάνιωσα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Ήταν πάντα παντρευτό σε ένα μια κρίση. Ναι. Είμαστε μόνο εμείς οι δύο και ο ιερέας. Ναι. Όπως συνέκανε το χάρι. Ναι. Αλλά ξέρεις. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει. Ναι, και ο φωτογράφος μας τράβηξε και βίντεο. Α, όνειρο ήταν. Εσύ είσαι η πριγκίπισσά μου. Είμαι και η διαπρίζ. Πού θα ήθελες να πάμε για ταξίδι, δηλαδή? Εντάξει, θα ήθελα να πάω στη Βενετία στους γονείς μου, αλλά δεν θέλω να πιέσω τη σχολή. Εντάξει, έστω για μία εβδομάδα. Εντάξει, μία εβδομάδα μπορούμε. Ευτυχώς που σε έπεισα. Ήθελα να σου κάνω μία έκπληξη. Εσύ τι είναι η Βενετία? Ξέρω να σε ήξερα από πάντα. Πώς το ήξερες, πώς? Κι εγώ από πάντα, σ' αγαπώ. Από την πρώτη στιγμή έπεσα κραυνοβόλα. Πεταλούδες παντού! Ναι, είμαι πρώτος. Τώρα που είσαι είδα στη φωτογραφία, σε ερωτεύτηκα. Ήθελα να σε γνωρίσω αμέσως. Αλήθεια! Θα μας φιλοξενήσουν οι γονείς σου? Ναι! Χαίρομαι που θα τους γνωρίσω για πολύ. Μήπως ήθελες να πάμε σε ξενοδοχείο? Είμαι στη Φλόριντα, αλλά σε είδα μέσω ίντερνετ και σε συμπάθησαν πολύ.
Όχι, όχι, ο προορισμός δεν έχει σημασία. Μα είναι το ταξίδι που μετράει. Έλα. Πέταξε τον ηφικό στο πάτωμα. Εγώ! Όχι, εσύ το έβαλε στο πάτωμα. Μην περνατήσει, το πήρε στο Ζάρι. 25 ευρώ! Έβαλε λίγη δεμένη που θα το πάρει. Έλα, Μιράντα. Όλα είναι άνω κάτω. Οι κλέφτες έσπασαν την πόρτα. Έκλεψαν την μπανάνα και τελειώσαν. Μια έκλεψαν τα παπούτσια και όλα τα στυλό. Μα τα μπικ! Ευτυχώς εγώ δεν έχω κοσμήματα μόνο αυτό που μου έδωσε η μαμά και το δαχτυλίδι που μου έκανε στο σύνδεσμο. Τα πράγματα. Ευτυχώς. Δεν πρόλαβα να πάνε στην κρεβατοκάμαρα. Μα τότε αυτό σημαίνει ότι μήπως ήταν ακόμα εδώ όταν γυρίσαμε. Μην ανησυχείς, Μοίρα μου. Τώρα έφυγαν. Θα κάνουμε αστυνομία. Όχι, δεν χρειάζεται. Αφού δεν πήραν τίποτα, μόνο τα παπούτσια μου. Και τα μπικ. Μα όχι, γιατί. Δηλαδή, γιατί να περιμένουν να μας κλέψουν την ημέρα που θα γυρνάγαμε. Οι μαθητές ήταν. Όχι, έχεις δίκιο. Γιατί. Εντάξει, είμαι μουσικός και σκέφτομαι μαθηματικά. Χολμς. Ναι, δεν ήταν οι μαθητές. Πριγκίπισσα μου, δεν υπάρχει περίπτωση κανείς να σου κάνει κακό. Είτε σε προστατεύω εγώ. Μα τι λες τώρα. Κοίτα. Αφού ξέρεις ότι σ' αγαπώ και θα έκανα τα πάντα για σένα. Μα δεν εννοούσα εσένα. Κοίτα. Αλήθεια, το έκλεψαν. Πρέπει να είναι κάποιος που ξέρει από το έχουν. Μήπως έχουν διαβάσει ματί σαν τη Μιράντα με το σκοτάδι. Ωραίο πίνακα. Όχι, όχι, όχι. Το έκλεψαν γιατί ήταν καταπληκτικός πίνακας. Μήπως κάποιος θαυμαστής σου. Ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι χαρούμενο. Εγώ λέω να το γιορτάσουμε. Ευχαριστώ! Το έκλαψα από το βοτανικό κήπο για σένα. Μα δεν έπρεπε, ίσως. Τα λουλούδια και τα φιλιά θα πρέπει πάντα να είναι κλεμμένα. Είσαι πολύ.
Με είδε ένα γεροντάκι και μου είπε: «Ναι, αυτά τα λουλούδια δεν αγγίζονται. Είναι εκεί μόνο για να τα θαυμάζουμε». Και εγώ του είπα ότι ήταν δώρο για τη γυναίκα μου. Και τότε αυτός μου είπε: «Εντάξει, άμα είναι για την αγάπη». Και ο Άγιος Αυγουστίνος έλεγε: «Αγάπα και κάνε ό,τι θες». Το ξέρω, μα ξέρεις, εγώ δεν μ' αρέσουν αυτά, γιατί πεθαίνουνε. Θέλω αυτά που είναι μέσα σε γλάστα. Ήθελα να σου φέρω όλη την τριανταφυλιά, όμως θα πρέπει να πάω νύχτα, όταν θα έχει κόσμο. Όχι, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Ξέρεις, ο παππούς μου έλεγε: «Αν το βάλω στο νερό, θα κάνει ρίζες και θα το φυτέψω. Γιατί μυρίζει άρωμα βανίλια. Ας ελπίζουμε να τα καταφέρω». Α, είναι καταπληκτικό, ευχαριστώ. Και οι εκπλήξεις δεν έχουν τελειώσει ακόμη. Απόψε θα μαγειρέψω εγώ. Αλήθεια! Μα δεν πρέπει να πας να δουλεύεις στο εστιατόριο, να παίζεις πιάνο. Ναι, όμως χθες ο υπεύθυνος θύμωσε γιατί. Γιατί? Έπαιξα Μότσαρτ. Δεν το πιστεύω. Όχι, έπαιξα και του Σοπέν όλη την Πολωνέζα την 53η. Και έπρεπε να σε πληρώσω παραπάνω. Το ξέρω. Αλλά αυτό είπε ότι δεν κάνει κλασική μουσική σε εστιατόριο και με απέλησε. Δεν ήταν η πρώτη φορά. Το έκανα και άλλες φορές. Έπαιξα μέχρι και Μπετόβεν. Πολύ καλά έκανες. Θα βρεις καλή δουλειά. Ναι, με αισθάνομαι άσχημα. Θέλω να στηρίξω εγώ την οικογένειά μας, αφού εγώ είμαι ο άντρας. Εντάξει, ξέρεις τι. Ενώ περιμένεις να βρεις κάτι καλύτερο, θα δουλεύεις μαζί μου στη σχολή Ταγκό. Ναι, θα παίζεις πιάνο και τα δεις πόσο... Τέλεια. Πόσο καλούν οι κοπέλες. Δηλαδή... Θα είμαι εγώ ή εσύ το αφεντικό. Θα είμαστε μαζί. Δεν θα είναι πια η σχολή της Μιράντα. Θα είναι η σχολή Ταγκό, της Μιράντα και του Ρόμπερ Πρινς. Σ' αγαπώ πολύ. Όμως δεν χορεύω και τόσο καλά. Τι λες τώρα, είσαι πολύ καλύτερα από μένα. Και θα δεις πόσο θα διαπλησιαστούν όλες τις εγγραφές. Μόλις σε βλέπουν, χτίσουν τόσο κούκλο. Όλοι θέλουν να χορεύω μαζί σου. Όλες οι κοπέλες είναι, δεν υπάρχουν άντρες σε σκουπίδι. Καλά. Και δεν θα ζηλεύεις καθόλου. Ε, όχι, αφού αγαπιόμαστε και είμαστε παντρεμένοι. Ναι, έχεις δίκιο. Αυτό είναι σίγουρο. Πρέπει να το γιορτάσουμε. Ναι! Πάμε να το γιορτάσουμε! Εγώ έχω μια ακόμη καλύτερη ιδέα. Δηλαδή. Μαμά, ξέρεις τι έχει συμβεί. Ναι, πάει πολύ καλά το σχολικό. Ναι, ποιος είναι. Τις βλάκες που κάνουν τέτοια πράγματα. Λοιπόν, ήταν να σου πω. Απόψε, μόλις τώρα, είχα σε κάζει το κινητό μου στη σχολή μου. Έχω πάει εκεί και ήταν σχεδόν σκοτάδι και είδα τον Ρόμπερτ με μια άλλη που κόρεψα μαζί. Εντάξει, σκέφτηκα, ήταν μια μαθήτρια. Έκανε μήπως ιδιαίτερα και εγώ κάνω. Αλλά δεν μου είχε πει τίποτα. Και όταν μπήκα μέσα, μου είπε: «Δεν είναι αυτό που νομίζεις». Εκεί φοβήθηκα. Και του λέω: «Γιατί τι νομίζω? Ότι κάνω μάθημα Ταγκό». Να εντάξει, λέω: «Πες την κοπέλα που έχει τα λεφτά». Όταν τελειώνει το μάθημα, εγώ γυρίσω πίσω. Και τώρα είμαι στο σπίτι και είμαι χάλια. Ξέρεις, δεν θέλω τι να κάνω. Δεν θέλω να. Ξέρεις, ότι δεν το πιστεύω, γιατί και εγώ κάνω μαθήματα με αγόρια, κάνω ιδιαίτερα, συμβαίνουν αυτά. Αλλά δεν μπορώ να το αντέχω αυτό το πράγμα, ξέρεις. Α, μήπως σε λίγο θα έρθει, ε.
ευχαριστώ. Τέλειο! Δεν θα κάνω το βιβλίο και τον ναι. Μου είπε μπορεί από Σεπτέμβριο. Πολλούς μαθητές, δεν χρειάζεται να έρθει από Σεπτέμβριο. Ούτε σε άλλο. Θες να σου μαγειρεύω κάτι. Εσύ να με συγχωρείς που ξέχασες να σου πει το ναι. Δεν το σαν και δεν μιλάω πολύ. Είμαι κουρασμένο. Γιατί είσαι κουρασμένο. Θα κρυώσει αν συνεχίζει έτσι. Θα ρέξω αυτό το φάρημα. Τι προτιμάς το άλλο. Αλλά εσύ διαβάζει μόνο την εφημερίδα. Σε βλέπω και πίσω, ε. Όχι, κορίτσι μου. Απλά το διάβασμα με χαλαρώνει. Δεν μπορώ να σου πω να σας πάω. Φέρε μου το τόστ με ένα ζεστό τσάι με γάλα. Σε ευχαριστώ. Ναι, θα σου το φέρω. Κάτσε ρο μπερτάκι μου. Κάτσε στο καναπεντάκι. Ευχαριστώ. Είσαι τόσο καλή. Θα χαρώ πολύ οι γονείς μου να σε γνωρίσουν. Α, τέλεια. Κι εγώ. Δεν βλέπω την ώρα. Θα σου κάνω λίγο μασάζ. Συγγνώμη, απλώς δεν αισθάνομαι καλά. Μα τι! Σε τρεις μέρες θα ταξιδέψουμε και ακόμα δεν έχουμε ετοιμάσει τις βαλίτσες. Και δεν θα ταξιδέψουμε αν δεν είσαι καλά, έτσι. Κάθε φορά που σε πλησιάσω, τώρα είναι 10 μέρες, κάθε φορά που σε πλησιάζω δεν με αφήνεις ούτε να σου κάνω μασάζ. Δεν λέω να το κάνουμε συνέχεια, αλλά εντάξει. Γιατί κάνεις έτσι. Η αλήθεια είναι ότι σε αγαπώ. Ναι, άμα αγαπούσες, δεν θα μου άφηνες να σε πλησιάσω. Γιατί το κάνεις αυτό. Δεν σε έχω προδώσει ποτέ. Ναι. Ούτε με τη σκέψη. Απλώς, τι να πω. Τι να πεις, την αλήθεια! Γιατί κάνεις έτσι. Εντάξει, μωρό μου. Αυτή η κοπέλα ήταν συνεργάτης μου όταν δούλευα ως μυστικός πράκτορας και ήρθε για να με πείσει να γυρίσω στη δουλειά. Της είπα όχι, όμως μαλώσαμε, με χτύπησε. Όταν μπήκες εσύ παριστάναμε πως χορεύομαι, όμως στην πραγματικότητα παλεύαμε. Ναι, το βλέπω. Αυτά τα σημάδια δεν είναι κτυπήματα, είναι πατιασμένα φιλιά που έχεις παντού εδώ. Γι' αυτό δεν ήθελες να είσαι εδώ. Γινός. Γίνηθηκα, μοίρα. Γιατί εγώ δεν χτυπάω γυναίκες. Απλώς προσπάθησα να τις σταματήσω. Ναι, το βλέπω. Δεν μπορώ άλλο αυτά τα ψέμα. Δεν μπορώ το ψέμα, αλήθεια, δεν μπορώ. Ξάμαθες. Ναι, ήθελα να σε προστατέψω γιατί αυτοί που έσπασαν την πόρτα δεν ήταν απλή κλέφτες, μοίρα. Αλλά πράκτορες που έψαχναν να αποδείξεις ότι εγώ είμαι πράκτορας επίσης. Και έκλειψαν τις μπανάνες και τα μπίκ. Και τα παπούτσια μου, ναι. Ναι, και τα παπούτσια. Θα βρουν εκεί αυτά που ψάχνουν. Άσε με, δεν μπορώ άλλο το ψέμα, πραγματικά. Δεν μπορώ. Σου λέω την αλήθεια. Την πρωτοχρονιά αποφάσισα να κάνω μια κανονική ζωή. Ήθελα να βρω την αληθινή αγάπη. Αυτό μετά είπα να πω στη ζωή. Κι εγώ ήθελα να βρω τον πρίγκιπα της ζωής μου. Για μένα η αγάπη είναι σημαντική, αλλά το ψέμα δεν το αντέχω. Δεν το αντέχω, δεν πάει στο νου μου. Κάποιο που αγαπώ να είναι έτσι. Να μου λέει τέτοια ψέματα, να γράψεις μυθιστόρημα. Ένα ρομάντζο. Αυτό δεν ήθελα να σου πω την αλήθεια.
Γιατί ήξερα ότι δεν θα με πίστευες. Όμως νόμιζα ότι με αγαπούσες και... Σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, αλλά το ψέμα... Μερικές φορές η αλήθεια μπορεί να είναι απίστευτη. Ναι, καλά. Αν δεν θες να έρθεις μαζί μου, δεν θα πάω ούτε εγώ στους γονείς μου. Να πας! Θα σου κάνει καλό! Θα πεις στους γονείς σου ότι εγώ δεν μπορώ, γιατί δεν μ' άρεσε να ταξιδεύω τόσο πολύ με και την Αμερική στο μεταεροπλάνο, έτσι. Μα θέλουν τόσο πολύ να σε γνωρίσουν. Το ξέρω, αλλά εγώ χρειάζομαι ένα διάλειμμα. Σήμερα, όταν σε φίλησα, από πρίγκιπας έγινες βάτραχο. Και δεν μπορώ! Δεν πάει το νου μου! Τόσα ψέματα και μου λες! Τι νομίζεις ότι είναι ηλίθια! Είσαι μυστικός πράκτορα! Τι λες τώρα! Ξέρεις πόσες φορές μου έχει συμβεί ή τι συμβαίνουν αυτά στη σχολή χορού. Κάποιοι μαθητές μου έχουν φλερτάρει, είναι νορμάλ. Και ποτέ σου το είπα γιατί δεν έδωσα καθόλου σημασία. Έτσι. Δεν το έπεσα και ματαχάρι. Τώρα αυτές οι ιστορίες με πληγώνουν ακόμα πιο πολύ. Αν μου έλεγες ναι, έχει συμβεί αυτό, να σε το δέχομαι, συμβαίνουν αυτά. Μα νομίζεις, όταν υποτιμάς την νοημοσύνη μου, εγώ δεν μπορώ πραγματικά. Χρειάζομαι ένα διάδειγμα. Δεν μπορώ. Φλόρα από τη Φλόριδα, να μου πεις τέτοια ψέματα. Στην 1η Σεπτεμβρίου πρέπει να γυρίσει από τις διακοπές. Ναι. Πώς θα γυρίσει. Είμαι εδώ. Είμαι εδώ που είναι. Μου κάνει κάποιο μήνυμα. Είμαι εδώ. Τίποτα. Ναι. Μα γιατί χτύπησε το κουδούνι, αφού έχεις τα κλειδιά. Ο πρίγκιπας στη ζωή σου. Εντάξει, είσαι καλά, πέρασες ωραία. Να μου ήρθες εσύ, σαν την πρώτη φορά που ήρθα. Ναι. Σε σκεφτόμουν πολύ. Είπα στους γονείς μου ότι φοβάσαι να ταξιδέψεις με αεροπλάνο πολλές ώρες και θέλουν να έρθουν εδώ, να σε γνωρίσουν τα Χριστούγεννα. Εσύ δουλεύεις? Ναι, πολύ δουλειά στον Αύγουστο, δεν φαντάζεσαι. Κοίτα τους που έφερα από το Μαϊάμι. Ευχαριστώ, ένα κουκίλι! Και βρήκα εδώ στον ωκεανό. Αλήθεια, σκότωσες τον κάτοικο και μου το χαρίζεις? Όχι, φυσικά. Το βρήκα στην ακτή το πρωί όταν πήγαινα για σέρφιν. Είναι πολύ ωραίο. Ναι, μπορεί να είμαι μυστικός πράκτορας, όμως δεν έχω σκότωσει ποτέ κανέναν. Ούτε μία μύγα και φυσικά ούτε το κοχύλι. Σου το χαρίζω για να ακούς τα κύματα αφού δεν ήρθες διακοπές. Oh. Είναι πολύ ωραία. Ξέρω ότι αγαπάς τα ζώα. Σου λέω ότι το βρήκα ήδη άδειο. Μάλλον το έφαγε κάποιο ζουλάρος. Σου έλειψα. Πολύ, αλλά... Μήπως βρήκες καλύτερο αγόρι. Όχι, δεν είμαι τόσο εύκολη να ερωτευτώ. Απλά ξέρεις, σκέφτηκα όλα αυτά που έχουν συμβεί. Σκέφτηκα ότι όλα τα ψέματα, όλα αυτά, και λυπήθηκα πάρα πολύ που σου μίλησα άσχημα, που δεν είχα εμπιστοσύνη. Θα ήθελα να περνάμε καλά όταν είμαστε μαζί και δεν θέλω να καλάσουμε τις αναμνήσεις μας. Και επειδή για μένα είσαι μοναδικός, δεν το βρω κανένας άλλος σαν εσένα. Αλλά δεν μπορώ να συνεχίσω αυτό το πράγμα, πραγματικά. Δεν μπορώ. Γιατί δεν μπορώ. Το ψέμα δεν το μπορώ. Σου είπα την αλήθεια. Δεν σε κοροϊδεύσα ποτέ. Σου είπα πράγματα που δεν ξέρουν ούτε οι γονείς μου. Και δεν τους τα είπα για να τους προστατέψω. Και ακριβώς για τον ίδιο λόγο δεν ήθελα να πω τίποτα. Γι' αυτά όλα σε σένα. Καλά! Εσύ ο Φλόρος από τη Φλόριδα! Να είσαι μυστικός πράκτορας! Άσε με. Δεν σε θέλω. Φύγε. Θέλω να κολλήσουμε. Να ξέρεις ότι σε αγαπώ πολύ. Και δεν σε πρόδωσα ποτέ ούτε με τη σκέψη. Όμως αν θες να φορήσουμε, θα πάω στον ξάδερφό μου να μείνω. Θα σε ενοχλώ με την παρουσία μου.
Θα σε βοηθήσω να μαζέψεις τα πράγματα. Δεν χρειάζεται. Να μην σε ευχαριστούμε να τα πάμε. Τώρα είναι μια χάρη όπως είναι. Δηλαδή? Θέλω να χορέψουμε ένα τελευταίο ταγκό. Α, αυτό σαν αυτό του Μαρλον Μπράντο. Όχι. Σαν του Ρόπερτ με τη Μιράντα. Μυρίζουν το Ρόμπερτ.
Ξαντός, είτε το Ρόμπερτ είναι. Άλλος συγγενής, από την Γαλλία. Miranda! 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 Αχ! Oh. Ευτυχώς, μωρό μου. Πώς είσαι? Πες μου κάτι, οτιδήποτε. Μαλάκες! Αγάπησα μου και εγώ σ' αγαπώ. Είτε με πιστευτείς είτε όχι. Καλημέρα, Μύρα μου. Καλημέρα! Ευχαριστώ! Μου αρέσει να σε προσέχω για τις αγαπώ και θέλω να σου μου το αποδεικνύω κάθε μέρα. Δεν χρειάζεται, σε πιστεύουμε. Ξέρω κι εγώ σε αγαπώ και ξέρεις, θέλω κι εγώ να σου φέρω πρωινό στο κρεβάτι ή στο καναπέ, όπου να είναι. Ναι, όμως εγώ φοβήθηκα πολύ όταν μπήκα και σε βρήκα στο πάτωμα ανέστητη. Εγώ φταίω γιατί σε ταλαιπώρησα, χωρίς να το θέλω φυσικά. Ένα μήνα και περάσει. Καλά. Αγάπη μου, πρέπει να σου πω κάτι. Πες. Δεν είχα πάει στη Φλόριντα. Γιατί δεν ήθελα να σε αφήσω μόνη σου. Ήθελα να είμαι κοντά σου για να σε προστατέψω. Πού ήσουν? Έτσι, γενικά. Από κάθε κίνδυνο. Και οι γονείς μου ήθελαν να σε γνωρίσουν από κοντά. Δεν είχε νόημα να πάω μόνος μου. Κάθε κοινό μου είχε πολύ. Και το κουκκίλι! Βλέπεις τι θέλεσαι. Μόλις σε έχω γνωρίσει, σκέφτηκα να το χαρίσω στην πριγκίπισσά μου. Ήταν για σένα από την αρχή. Ήταν ήδη άδειο όταν τον βρήκα. Πες μου πρώτα εσύ, πώς ξαφνικά με εμπιστεύτηκες. Έτσι ξαφνικά σε εμπιστεύτηκα γιατί σε αγαπάω. Και σκέφτηκα ότι είχα κάνει λάθος, γιατί
της, γι' αυτό... Εγύπησά μου, ξέρεις γιατί οι κλέφτες είχαν κλέψει όλα τα στυλό? Γιατί? Γιατί έψαχναν το στυλό μου. Όμως δεν το βρήκανε, γιατί το είχα κρύψει στο κουτί με τις καραμέλες, αφού ήξερα ότι δεν τρως γλυκά. Και ήταν πάνω στο έπιπλο της κουζίνας, όπου όλοι μπορούσαν να το βλέπουν. Και έτσι όπως έλεγε και ο Άλαν Πόε, αν θες να κρύψεις κάτι, πρέπει να το βάλεις εκεί που όλοι το βλέπουν. Ναι, το ξέρω, αλλά... Γιατί αν το είχαν βρει, θα μπορούσαν να με βρουν εύκολα και θα είχαν την απόδειξη ότι ήμουν μυστικός πράκτορας. Γιατί? Γιατί αυτό δεν είναι ένα κανονικό στυλό. Αν το ανοίξεις τρίβοντάς το, μου στέλνει ένα σήμα. Συνήθως το έδινα σε αυτούς που έπρεπε να προστατέψω. Και αυτό το βράδυ έλαβα αυτό το σήμα. Εντάξει, Ράμπερ, συγγνώμη. Ξέρεις, άνοιξα τη καραμέλα, πίνωσα πολύ. Και μετά βρήκα το διαβατήρι που κατάλαβα ότι είχα κάνει λάθος. Δεν έπρεπε να σου κάνω αυτό. Συγγνώμη, Ράμπερ. Είναι λογικό. Κι εγώ στη θέση σου θα είχα αντιδράσει έτσι. Έπρεπε να σου το πω από την αρχή. Όμως φοβόμουν να με σε τρομάξω. Ξέρεις, από την πρωτοχρονιά ήθελα να αλλάξω επάγγελμα, να κάνω μια κανονική ζωή, να βρω μια καλή κοπέλα. Και ξαφνικά είδα το διαφημιστικό της σχολής σου και σε ερωτεύτηκα από τη φωτογραφία. Αχ, εγώ... Μετά, όταν σε γνώρισα από κοντά, κατάλαβα ότι εσύ ήσουν η γυναίκα που πάντα είχα ονειρευτεί. Αλήθεια? Και εσύ είσαι ο άντρα που πάντα είχα ονειρευτεί, ο πριγκιπάς μου. Εγώ σε αγαπώ. Χωρίς όρια και λογική. Για πάντα. Εγώ και εσύ. Μου αρέσεις πολύ και έτσι πια ζουμέρι. Πώς θα κατάφερες να με σηκώσεις πριν? Επειδή τώρα είσαι πολύ ευτυχισμένη. Δεν έχω χάσει ούτε ένα κιλό. Έχει περάσει ένα μήνα. Έλα πρίγκιπισσά μου. Πώς είσαι? Αφού το πίνεις πάντα μαύρο και χωρίς ζάχαρη. Το καφέ. Μόνο έτσι μπορείς να το απολαύσεις. Εγώ νομίζω θα πρέπει να πας στον γιατρό. Μήπως χρειάζεσαι βιταμίνες. Όχι, γιατρό, δεν έχω πιστοσύνη. Όχι, δεν θα πάω. Είμαι αλλεργική στα φάρμακα, δεν πάω. Εντάξει. Θα στο χαρίσω. Μα θα έπρεπε... Θα φάω μια καραμέλα. Εντάξει, μα κάνε έστω ένα check-up. Μήπως χρειάζεσαι σίδηρο. Εσένα χρειάζομαι, εσένα! Εγώ σ' αγαπώ μέχρι τα στέρια. Απόψε τα μεσάνυχτα θα έρθει και ο Άγιος Βασίλης να φέρει τα δώρα. Α, τότε πάμε αύριο το πρωί στην εκκλησία. Ναι. Ή μήπως ο Άγιος Βασίλης να έρθει λίγο πιο νωρίς, αφού είναι σχεδόν μεσάνυχτα. Μήπως είσαι εσύ, Άγιος Βασίλη? Όχι, απλά είμαστε φιλαράκια. Του έφερε αυτό για σένα λίγο πριν. Α, μα είναι ένα τραγούδι! Ναι, το έγραψα για σένα. Έχει τίτλο «Υπέροχο ταγκό». Γιατί μαζί σου η ζωή μοιρά. Είναι σαν χορός, σαν ένα υπέροχο ταγκό. Α, μπορώ να το τραγουδήσω? Φυσικά, γι' αυτό το έγραψα. Λοιπόν, δεν τα βλέπω καλά. Εσύ είσαι ό,τι αγαπώ, γιατί εμένα είσαι μοναδικός. Μαζί σου η ζωή είναι σαν χορός, ένα παθιασμένο υπέροχο ταγκό. Εγώ χωρίς εσένα δεν μπορώ.
Γιατί είσαι το άλλο μισό. Τα φιλιά σου τόσο επιθυμώ. Κάθε στιγμή ακόμα πιο πολύ. Α, μ' αρέσει, μ' αρέσει, μ' αρέσει! Ναι! Χαίρομαι που σου αρέσει. Ξέρεις την οικογένειά μου, πάντα ανταλλάζαμε δώρα φτιαγμένα από εμάς. Γιατί είναι τα πιο πολύτιμα και μοναδικά. Δεν αγοράζονται στα μαγαζιά. Και είναι φτιαγμένα από αγάπη. Ναι, και στην οικογένειά μου, ξέρεις. Πάντα δώρα φτιαγμένα από εμάς. Ακριβώς για αυτό το λόγο, να είναι είσαι μοναδικά. Είσαι πραγματικά η γυναίκα της ζωής μου. Είναι πολύ σπάνιο να βρεις κόσμο που εκτιμά τα απλά δώρα. Που δεν αγοράζονται στα μαγαζιά, μα που έχουν πραγματική αξία. Γιατί είναι από αγάπη. Και φτιαγμένα με αγάπη. Ναι. Εσύ όμως τι δώρα με ετοιμάζεις? Εγώ. Σου έχω μαγειρέψει. Απόψε να φάμε μαζί. Τέλεια. Πάμε στην εκκλησία και μετά θα απολαύσουμε αυτό το υπέροχο δείπνο εγώ και εσύ. Όχι εγώ και εσύ μόνο. Μαζί με την Γλύκα φυσικά. Όχι μόνο εμείς και την Γλύκα, έχω δύο επισκέπτες. Θα έρθουν και οι γονείς σου. Όχι ακριβώς, είναι έκπληξη. Και πού είναι? Εδώ. Φυσικά. Εσύ είσαι το καλύτερο δώρο για μένα. Και όχι μόνο για τα Χριστούγεννα, μα κάθε μέρα. Ναι, αλλά εννοούσα ότι εδώ είναι οι επισκέπτες. Καράμπα! Θα γίνω μπαμπάς! Δεν πειράζει. Τι θέλει ο Θεός αρκεί να είναι καλά και να είσαι καλά κι εσύ. Τέλεια! Τα κορίτσια μοιάζουν στον μπαμπά. Ναι, είναι κορίτσι. Κι εγώ, εάν μην μοιάζω τον μπαμπά μου, μα μου πάντα λέει ότι έχω μουστάκια στον μπαμπά μου. Ευτυχώς που εγώ δεν έχω μουστάκια. Τα αγόρια μοιάζουν στη μύθα στη μαμά τους. Και εγώ μοιάζω στη μαμά μου πιο πολύ. Ναι, μα έχω και αγοράκι, είναι όχι μόνο κορίτσι, είναι δύο, δίδυμα! Ναι μου, είμαι της ευτυχισμένος. Λοιπόν, να το πούμε στις γονείς σου, ε! Ναι, στο λάπτοπ, καλύτερα. Γεια σου, μαμά! Ναι! Α, σας βλέπω στα δύο παράθυρα. Ναι! Λοιπόν, έχουμε ένα δώρο. Θα κάνουμε δύο παιδιά. Θα γίνετε παππούδες! Ναι! Είναι ό,τι καλύτερο σου έχω κάνει. Είμαι χαρούμενη να σας κάνω ευτυχισμένους. Αγόρι και κορίτσι! Ναι! Δίδυμα! Τέλεια! Χρόνια πολλά! Και καλή χρονιά! Ρόμπερ, είμαι τόσο ευτυχισμένη. Να πάρω τηλέφωνο και στο θείο. Τι λες, να κάνουμε... Τι ονόματα θες να δώσουμε? Εγώ σκεφτόμουν να... Εντάξει, αν είναι κορίτσι, τι όνομα να δώσουμε? Ή μήπως αν είναι αγόρι, θα ήταν να είναι Γκαβρίλ. Γκαβρίλ, γιατί Γκαβρίλ σημαίνει δύναμη του Θεού. Και αν είναι κορίτσι, Μιραντολίνα. Όχι, πλάκα σου κάνω. Ελίσσα. Ελίσσα, ναι, σαν Ελίσσα. Κοριτσάκι και αγοράκι. Δεν μίλησες πριν με τη μαμά! Ναι, κυρία, ναι! Με τη Ρόμπι. Καταρτείτε! Περίμενε. Θα χορέψουμε ένα ταγκό πρώτα. Ναι, ναι, ένα υπέροχο ταγκό!
Ha ha ha!